Hello ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή εδώ είμαστε, είναι ήδη κοντά σας, εδώ. Είναι αυτό δηλαδή που είναι το μισογεμάτο ή το μισοάδιο. Δεν έχουμε πει ότι εμείς πάντα το ποτήρι θα το βλέπουμε μισογεμάτο. Δεν έχουμε πει ότι σιγά σιγά έρχεται το καλοκαιράκι και έχω ενημερωθεί και έχω έτσι, Γιάννη. Κάνε και ένα Γιάννη έτσι διάβασμα, γιατί τώρα μιλάμε για vinylar clothing, μιλάμε για ντύσιμο. Είναι αυτό το casual, αυτό που μπορείς να βγεις έξω, να πεις με Αλέξα, τις να δείχνουν όλα αλλιώς. Okay, what's the matter? Καλά, Γιάννη, γι' αυτό μου λένε τελικά να κάνω στην αγγλική τηλεόραση και να αφήσω την ελληνική. Γιατί έχω πάρα πολύ καλή αγγλική προφορά και αμερικάνικη, γιατί έχω και πολλούς φίλους με πούρα. Γιατί τον Αμερικάνο εγώ τον έχω συνδέσει με τα πούρα. Δηλαδή για μένα ο Αμερικάνος αυτός που κάνει power mar, καταλαβαίνεις φίλε τηλεθεατή. Λοιπόν, σήμερα έχω για την αρχή του σημερινού. Εδώ είμαστε του σημερινού επεισοδίου, γιατί ουσιαστικά είναι επεισόδια αυτό. Έχω ξεπεράσει και τις λάμψεις. Θα σας πω μόνο με ένα γρήγορο υπολογισμό. Κάνω περίπου στις 300 εκπομπές, γύρω 279, με 300 το χρόνο. Επί 22 χρόνια, πόσες εκπομπές μπορεί να είναι, παιδιά? Κάντε μου έναν γρήγορο υπολογισμό. Σε παρακαλώ, Γιάννη, πριν φωνάω και στα παιδιά, δηλαδή κάνε. 290 εκπομπές επί 22 χρόνια. Δηλαδή, πόσο να βγαίνει? 6.380 εκπομπές. Σιγά καλή, η λάμψη είχε κάνει ούτε 3.000 επεισόδια. Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί να, είναι και, να είμαστε και μαζί. Θόδωρης Μποφάκος, Γιούλη Μποφάκου, εδώ κοντά μου. Έτσι, μπράβο, παιδιά. Ξεπέρασες και το φόσκολο. Καλέ, ναι, ποιος είναι ο φόσκολος, μπροστά σε μένα. Τι να μου πει η λάμψη? Εδώ τώρα μιλάμε για λάμψη, όχι αστεία, μιλάμε για άλλο πράγμα. Είδα στην ασκητική κάνει λαμπερό δέρμα. Ναι, το ξέρω. Το έχω πει ότι με τη φόρμα είσαι ένα κούκλο, ένα θεό. Σε ευχαριστώ. Ναι, μου πάει πάρα πολύ φόρμα και εμένα μου το ζητάνε. Ναι. Αλλά δεν μπορώ και συνέχεια, καταλαβαίνετε. Είναι και κουραστικό να κουβαλάς και την ομορφιά κάθε μέρα. Δηλαδή αυτό είναι. Τα μπαλάκια, τα μπάλες σας, πού είναι να ξεκινήσουμε, γιατί έχω και πολύ κόσμο. Πού είναι οι μπάλες? Εσείς θα τις φέρνατε. Παιδί μου, έχω εξειδικευμένο με τα φορέα των μπαλακίων. Σε παρακαλώ, φέρω μου την μπάλα, πέτα μου, μία-μία. Έτσι, πέτα μου και την άλλη. Γιάννη, είδες ότι δεν καταλαβαίνω. Πιάνεις μπάλες στον τι αέρα. Κοίτα, παιδιά, εγώ και με παιδί το ένα μου, χέρι. Και με το ένα, άμα είναι να τα πιάνεις με τα δύο, δεν κάνεις τίποτα. Λοιπόν, τι δείχνουμε σήμερα? Σήμερα θα δείξουμε ασκήσεις πιλάτες με μικρή μπάλα, σε πιλάτες ματ, στο στρωματάκι ματ κάτω. Ωραία. Εύκολες. Όλοι έχουμε μια μπαλίτσα στο σπίτι μας. Τέλεια. Μπορούμε να την αποθηκεύουμε παντού. Την παίρνουμε και στα ταξίδια μας. Τώρα θα πάμε και διακοπές και στην παραλία. Την παίρνουμε και εκεί. Την παίρνουμε και εκεί. Μα καταρχήν δεν υπάρχουν διακοπές χωρίς μπάλα. Έτσι, εσύ θα κάτσεις κι άλλο εδώ τώρα, δηλαδή τι κάνεις? Δηλαδή τώρα τι θες να μου πεις, ότι κάνεις τι? Ότι δηλαδή κάνεις κάμερα? Ότι δηλαδή τι κάνεις? Μας πέταξε τις μπάλες. Ναι. Και τώρα. Δεν σου έχω πει ότι σήμερα η θέση σου είναι μόνο για τις μπάλες. Και να βλέπεις κι εσύ ότι και πρέπει να... και να πας και εδώ. Δηλαδή πώς πρέπει να το πω, παρακαλώ, πώς πρέπει να το πω, σε παρακαλώ πολύ, ξέρεις το. Λοιπόν, εδώ σας θέλω εδώ, ούτε έτσι, ούτε έτσι. Πώς έλεγε η Άντζελα, δεν φωνάζουμε, λοιπόν, δεν κοιτάμε, λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, έλα, για να γυμναστούμε. Έλα ο καθένας στη θέση του. Έτσι και εσύ από πίσω μας. Φέρνουμε την μπάλα μπροστά, μπράβο και κάτω. Εισπνέουμε από τη μύτη. Ο μουσικός επιμελητής, άντε παρακαλώ. Πάμε ψηλά πάνω. Άντε, γιατί θα σας απολύσω. Μακραίνουμε και λαιμό. Με την εκπνοή πιέζουμε την μπάλα και κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Πάμε και ανάποδα. Εισπνέω πάνω οι παλάμες, πάμε και ανάποδα Γιούλη. Προς τα κάτω πιέζω με την εκπνοή. Και την πιέζω προς τα κάτω την μπάλα. Εισπνοή πάνω. Ναι. Πάμε 10 με 12 επαναλήψεις εδώ, Αλέξανδρε. Και με την εκπνοή πιέζω, ναι, την μπάλα. Πάνω. Ψηλά. Μέτριο ρυθμό και κατεβαίνω. Πιέζω. Ωραία. Πάνω. Πάμε άλλη μια φορά να το δείξουμε καλά και πιέζουμε. Πιέζω. 3 με 4 σετ, ένα μικρό διάλειμμα, 30 με 45 δευτερόλεπτα όπως έχουμε πει, και συνεχίζουμε τη δεύτερη ασκησούλα μας. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ, φέρνουμε την μπάλα στο στήθος, εισπνέουμε, με την εκπνοή πιέζω μπροστά την μπάλα, εδώ. Παλάμι, ανοιχτά δάκτυλα, εδώ. Εισπνοή, με την εκπνοή πιέζω. Βλέπουμε, όπως η Γιούλη και ο Αλέξανδρος, πάμε, θα το δείξω με τον Αλέξανδρο, κράτα μου την μπάλα, χαμηλά, πάμε, μπροστά η μπάλα με την εκπνοή. Βλέπουμε χαμηλά η ώμη,
Ενεργοποιημένη κοιλιακή μας χώρα. Ναι, αλλά εδώ ελαφρώς λυγισμένα τα γόνατα. Ναι. Κοίτα, κοίτα στυλ. Και το στυλ και το σώμα, κοίτα, όλα. Κοίτα. Ναι. Όλα παίζουν ρόλο. Και η τεχνική σου, πολύ ωραία. Πιέζουμε στην εκνο... Μπράβο. Και μαζεύω πάλι πίσω. Κοίτα, είναι αυτό το στυλ το θεληματικό. Το άγριο, ναι. Πολύ ωραία. Κατεβάζουμε. Πάμε τώρα. Τι θες. Τι θέλω την πατήση. Εγώ είναι να μην μου δώσουν τα μπαλάκια, δεν τα δίνω θα μετά. Το πάμε, αλλά θα... θα το πάμε να αλλάξ. Ανοίγουμε πόδια. Η μπάλα πάλι στο στήθος μας. Παλάμι, παλάμι. Τώρα θέλω πλάγια προβολή δεξιά, Γιούλη, λυγίζω εδώ και μακραίνω την μπάλα. Μαζεύω από την άλλη μεριά, εδώ. Μπράβο. Λυγίζω γόνατο, επιστρέφω. Μέτριο ρυθμό. Πάμε με αναπνοές. Εκπνέω, άπνοια πίσω. Εισπνοή, εκπνοή. Πιέζω στην κίνηση την μπάλα μου. Μπράβο. Νιώθω καλά. Να τραβάει η ομική ζώνη, τα χέρια, ο θωρακάς μου. Πάμε να αλλάξ. Δοκίμασε το και εσύ, Αλέξανδρο, με την μπάλα. Να δεις αν είναι πόδια. Ναι. Βρείτε ρυθμό. Αριστερά. Μαζεύουμε. Βγάλε τα αέρα. Φλάι. Πάμε άλλες δύο να αλλάξ. Το έχουμε. Μπράβο. Σωστή τεχνική. Σταθερά ποδαράκια. Μη μου κλέβεις. Μου γυρνάς όλο στο σώμα. Μικρή κίνηση, μπράβο. Πάμε άλλη μια φορά. Πολύ ωραία. Ξεκούραση. Πάμε τώρα την μπάλα μας, την βάζουμε. Να, δεν θα μου πήγαινε για, για καλαθοσφαιριστής, κοίτα. Ναι, πας και πολύ στάση. Αυτό... Αυτό είναι... Έχεις καλή τεχνική. Έχω πολύ καλή, ναι, την πετάω καταπληκτικά. Και πάει και... και πάει και τρίποντα. Ναι. Λοιπόν, τώρα η μπάλα μας ανάμεσα στα γόνατά μας. Έχουμε πει τα γόνατα, μπράβο, να κοιτάνε μπροστά και κάτω από τα δάχτυλα των ποδιών μας εδώ πέρα, στην ευθεία. Τα χέρια μας στη λεκάνη, πάμε μαζί Γιούλη. Εισπνοή με την εκπνοή χαμηλώνω, μπράβο, ένα σκουότ και πιέζω γόνατα. Πάμε, επιστρέφω εδώ. Εισπνέω με την εκπνοή, μπράβο, πιέζω την μπαλίτσα μας. Ίσια η πλάτη. Πίσω, μπράβο. Να μην φεύγουν τα γόνατα μπροστά από τα δάχτυλα των ποδιών μας. Και στο κατέβασμα πιέζω με τα γόνατά μου την μπάλα και ενεργοποιώ έτσι τους προσαγωγούς μου, Αλέξανδρο. Βλέπεις. Μπράβο. Πάμε άλλες τρεις. Βγάζουμε αέρα κίνηση. Το δείχνω και εγώ στο πλάι. Όπως είναι η Γιούλη μπροστά, εγώ πλάι. Εδώ, χαμηλώνω. Και επιστρέφω. Πάμε τελευταία. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα σιγά σιγά. Ερχόμαστε μπροστά στο στρωματάκι μας, Γιούλη. Και πάμε να κάτσουμε σιγά σιγά πλάτη κεφάλι. Ωραία. Και ακουμπάμε πλάτη κεφάλι στο στρώμα. Τώρα θέλω, το δείχνω με τη Γιούλη. Αφού κάτσουμε, μπράβο. Αυτό ακουμπά... μου κάνει λίγο ότι είμαι στην Μπαρμπαρέλα. Ναι. Φοβερό. Ναι, έχεις δίκιο. Εποχές τώρα, ξέρεις, κοκτέιλ και όλα αυτά. Σφινάκια. Πω, 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 πω. Λοιπόν, βάζουμε την μπάλα μας. Κάτω από το πόδι, το ένα. Την πατάμε, μπράβο, προσεκτικά. Τα χεράκια δίπλα στο σώμα μας, μπράβο. Και πιέζω, δίνω όθηση και σιγά σιγά ξεκολλάω, μπράβο, εδώ. Και πάλι κατεβαίνω. Πάλι. Πάλι θέλω σφιχτούς γλουτούς, ενεργοποιημένη σε όλη την κίνηση στην κοιλιακή μου χώρα. Σωστά. Εδώ θα κάνουμε 12 επαναλήψεις, θα ακουμπήσουμε μπράβο οι γλουτοί τελευταίοι. Πάμε πάλι να το δείξουμε καλά. Έτσι γυμνάζουμε και τους οπίσους μυρούς που βλέπουμε εδώ τη Γιούλη. Δυνατά πόδια. Και αλλάζουμε μετά και πάμε στο δεξί μας πόδι την μπάλα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα σιγά σιγά. Αφού κάνουμε και τα δύο πόδια, φέρνουμε την μπάλα ανάμεσα στα γόνατά μας. Χεράκια στο θώρακα. Και πάμε να δυναμώσουμε κοιλιακή χώρα. Με την εκνοή σηκωνόμαστε ψηλά, εδώ. Επιστρέφω πίσω. Σε όλη την κίνηση τώρα, βγάζω αέρα ψηλά και πιέζω με τα γόνατα την μπάλα. Σαν να θέλω να τη σκάσω. Και επιστρέφω πάλι πίσω. Πάμε. Άπνοια πίσω, γεμίζω οξυγόνο. Το διάφραγμά μου. Διαφραγματικές αναπνοές έχουμε πει, την κοιλιακή χώρα, εισπνέω και με την εκπνοή, μπράβο. Αυτό είναι. Βγάζουμε καλά αέρα. Sweet dreams are melody. Λοιπόν, μένουμε και τώρα κατεβάζουμε χεράκια,
Σηκώνουμε λεκάνη και φέρνουμε την μπάλα μας. Μπράβο, κάτω τη λεκάνη μας εδώ. Βλέπουμε. Τέλειο. Πιέζουμε την μπαλίτσα μας. Σηκώνουμε τώρα. Μένουμε κάτω, Γιούλη. Σηκώνουμε δεξί ποδαράκι. Point. Κλειστά δάχτυλα μακριά. Αυτό είναι το point. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό εδώ είναι το τσαρούχι, το flex. Α, και αυτό είναι point. Και αυτό είναι point. Μένουμε point και πάμε. Κύκλο. Από το γοφό μας. Σταθερή μπάλα. Δεν, είναι, δεν είναι εύκολο. Πάλι γυμνάζουμε. Πολύ από το συγκέντρωση. Ναι, με την εκνοή κάνουμε το κυκλάκι μας. Είναι σαν να έχουμε μια κυμωλή, ένα μαρκαδόρο στο μεγάλο δάχτυλο και ζωγραφίζουμε πάνω, τον ουρανό. Κάνουμε 10 επαναλήψεις από τη μία μεριά, με μέτριο ρυθμό. Εκνέουμε, πάμε σιγά σιγά και από την άλλη. Βλέπουμε. Μάλιστα. Μία δεξιά, δεξιόστροφα. Μία από την άλλη. Μάλιστα. Εύκολο. Τέλειο. Φαίνεται εύκολο, αλλά γυμνάζει. Ναι. Και γυμνάζει πολύ καλά. Όμως είναι πολύ αποτελεσματικό. Α, μπράβο. Σηκώνουμε λεκάνη. Πολύ ωραία. Κατεβάζουμε. Πάμε τώρα την μπάλα, την βάζουμε ανάμεσα στους αστραγάλους μας. Ψηλά ποδαράκια. Πάμε να δυναμώσουμε και κάτω χιλιακούς. Φέρτε τα χέρια σας κάτω από τους γλουτούς. Κάτω από τους γλουτούς τα χεράκια. Πίσω, μπράβο. Πόδια ψηλά. Κεφαλάκι πίσω. Ελαφρώς λυγισμένα γόνατα με την εκνοή μακραίνω εδώ. Δυναμώνω κάτω κοιλιακούς. Επιστρέφω. Βλέπουμε. 12 επαναληψούλες, μέτριος ρυθμός. Προσπαθούμε να μην φύγει η μπάλα από τους αστραγάλους μας. Τέλειο. Επαναφορά. Πάμε άλλες 4, Γιούλη. Τέλειο. Και εσύ, Αλέξανδρα, το κάνεις σπίτι. Σπίτι, γιατί τώρα όταν εδώ δεν μπορώ, σπίτι. Σπίτι. Για να φαίνεται, ξέρεις. Τις λεκάνες εδώ τα κουβαλάκια καλά στα μαγιό μας. Α, μπράβο. Ναι, γιατί εγώ φοράω και πολύ χαμηλό μαγιό. Γι' αυτό το είπα. Πάμε τελευταία. Πολύ ωραία. Επιστρέφουμε. Ακουμπάμε ποδαράκια κάτω. Πάμε να κάτσουμε τώρα σε τετραποδική θέση. Τετραποδική. Εννοούμε. Είναι τετραποδική. Ναι. Στα τέσσερα. Στα ακριβώς. Τέσσερα. Ακουμπάμε. Και γιατί δεν το λες στα τέσσερα και το λες τετραποδική. Δηλαδή, τι θα πεις, ας πούμε, ότι το σκυλί περπατάει στα τετραποδική. Όχι, είναι στα τέσσερα. Το επίθετο. Α. Τετραποδική θέση. Τετραποδική θέση. Έβαλε το θέση. Ντάξει, εγώ επειδή δεν είμαι πολύ των επιθέτων, ναι. Είμαι των ονομάτων. Κάτσε παρακαλώ στα τέσσερα. Κάτσε. Ακουμπάμε. Γόνατα πάλι. Α, όχι, δεν είναι στα. Παρακαλώ. Τώρα, α, έτσι, ναι. Ακούμπησε μου γόνατα, Γιούλη, και παλάμε. Τα γόνατά μας τα φέρνουμε κάτω από τη λεκάνη μας. Βρεύουμε. Ωραία. Ίσια η πλατούλα μας. Και οι παλάμες κάτω από τους ώμους. Ελαφρώς λυγισμένα λίγο. Δεν θέλω να είμαστε τεντωμένοι τελείως. Οι αγώνες, να μην κάνουμε ζημιά στις αθρώσεις. Πάντα ελαφρώς λυγισμένοι. Τώρα θα βάλω την μπάλα πίσω από το γόνατο της Γιούλης. Ωραία. Και με την εκνοή θέλω να μου σηκώσει η Γιούλη χωρίς να φύγει η μπάλα το γόνατο. Πάμε. Σήκωσέ μου προς τα πάνω. Βλέπουμε. Ναι. Εδώ. Πολύ άπνοια, ωραία. Επιστρέφω εδώ. Τι δεν θέλω. Να χαλάσουμε τη λεκάνη εδώ. Ναι, και να πιέζουμε. Είναι. Τα μάτια της λεκάνης θα κοιτάνε κάτω. Σφιχτή κοιλιακή χώρα ενεργοποιημένη και ψηλά πάνω γόνατο και επιστρέφω. Προσπαθούμε να μην μας φύγει μπάλα. Μπράβο. Ευθυγραμμίζω. Γόνατο. Λεκάνη. Ισχύω και επιστρέφω. Μία στο ένα ποδαράκι, μία στο άλλο. 12 επαναληψούλες. Μπράβο, Άλεξ. Επειδή χορεύω. Ναι. Πολύ ωραία. Κατεβάζουμε. Σηκωνόμαστε όρθιοι. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε, να κάνουμε λίγες διατάσεις. Α, έτσι μπράβο, για να φύγουμε λίγο χαλαρά. Θα μας βοηθήσει λίγο στις διατάσεις. Στις διατάσεις, ναι. Τι θες να κάνω. Λοιπόν, άμα είσαι με το τέρι σου, με το φίλο σου, τη φίλη σου, το γείτονά σου, όπως έχουμε πει, μπορείς να σου δώσω ποδαράκι. Ναι. Το έχεις. Λοιπόν, κρατάς το ποδαράκι, έλα κοντά, όχι να μου το βγάλεις, και θα μου το σηκώσει λίγο ψηλά, ψηλά, να με τραβήξει πίσω πίσω, εδώ. Εκεί. Μπορείς να χαμηλώσεις και να σου βάλω στον ώμο. Πού να μου το βάλεις? Στον ώμο. Λέμε. Παραλλαγή. Όχι, όχι, έλα, βάλ το, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, να φαινόμαστε στην κάμερα, θα σου δώσω το δεξί πόδι, εδώ. Ωραία. Και θα σηκωθεί. Πάει! Πάμε, θα σηκωθεί εσύ σιγά σιγά. Σήκω. Πάει ένα πόδι. Σήκω και να νιώθω. Πάει! Με στολίζει. Σήκω σιγά σιγά να νιώθω και εγώ το τράβημα πίσω. Στον οποίο μιλήσω. Καλά, δεν είναι εύκολο και να σηκωθώ, είναι σαν να σηκώνω πολυκατοικία. Έλα, σήκω, 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 σήκω. Σήκω. Μπράβο. Πάω και εγώ λίγο πιο πίσω. Είναι βαρύ το πόδι. Πάμε. Καλά είμαστε εκεί. Ναι, γιατί άμα πάει άλλο λίγο θα κάτσει κάτω. Λοιπόν, μία το ένα, μία το άλλο. 15 δευτερόλεπτα. Ωραία, εντάξει. Τι έπαθες? Τίποτα.
όμως. Διατάσεις του είπε. Να σου πω, διατάσεις. Εδώ σήκωσε το βάρος του. Εδώ σήκωσα το βάρος όλης της οικογένειας. Μου έχεις πει ότι έχεις κάνει και οικοδομή, δεν έχεις κάνει. Ναι, έχω κάνει. Ήμουνα ο που τραγουδούσα πάνω στην οικοδομή. Σαν τον Παπαμιχαήλ. Ναι, το μυστρί και το που κάνουν το κοντιλοφόρι. Ναι. Και πώς είναι. Αυτό, το πυλοφόρι. Το πυλοφόρι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι. Έχετε κάνει και εντάξει, έχετε έρθει στα... Δηλαδή με αυτό τελειώνουμε, χέρια. Και χέρια, τι άλλο θες να δείξουμε. Τι άλλη διάταση. Για πάνω κορμό, για κάτω κορμό, τι. Όχι, από αυτά που δείξαμε. Αυτό, απλά τεντώματα και τα λοιπά. Ναι, stretching όπως έχουμε δείξει. Να πιέζουμε εδώ, δεξιά γκώνα. Πάμε Γιούλη, πάμε Αλέξανδρε. Μένουμε, μπράβο. Πάμε και από την άλλη, αλλάζουμε. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο εδώ. Τινάξτε λίγο χεράκια, ποδαράκια. Πάμε εδώ. Τινάξτε μου τα ποδαράκια εδώ. Τινάξτε μου τα, μπράβο. Διπλώστε χεράκια τώρα πίσω εδώ. Άλεξ, μπράβο, βλέπεις. Και πάμε σηκώνουμε σιγά σιγά προς τα πάνω. Α, δεν μπορώ. Μπορείς. Σου έχω πει ότι αυτά τα... Τραβάει μπροστά εσένα. Τραβάει. Ναι. Γιατί είμαι προς το κίνητο. Έτσι. Λοιπόν, μπράβο ρε παιδάκια μου. Άντε, πότε θα ανοίξει το Future Fitness, να έχουμε εκεί πέρα να κάνουμε γυμναστική. Έλατε. Λίγο να ανανεωθώ. Με βλέπεις στα δάση και στις... Τα βλέπω, αλλά θέλω να έρθω και εκεί. Στα δάση, στις πισίνες, παντού, στα δωμάτια. Καλά, έχουμε, άστο. Αποδεσμεύω Θοδωρή Μποφάκο και Γιούλη Μποφάκου. Πηγαίνω σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφω για να συνεχίσω. Τώρα, επί του καναπέως, θα μιλήσω για πολύ σημαντικά προβλήματα. Σας αγαπάμε. Εκεί που η ομορφιά συναντά τη φύση, υπάρχει ένας θησαυρός με το όνομα MC Biocosmetics. Οι MC Biocosmetics με τη Messenia Cannabis δημιούργησαν τα φυσικά καλλυντικά προϊόντα βιολογικής cannabis για πρόσωπο και σώμα. Με τα 100% βιοσυστατικά σε ενισχυμένη περιεκτικότητα, αποκτάς και πάλι τη νεότητα και την ομορφιά που πάντα ήθελες. Ορό προσώπου και σώματος, 24-ωρη κρέμα και μπάλες αρωματοθεραπείας μπάνιου θα βρεις στο www.mcbiocosmetics.com, γιατί η ομορφιά έχει πλέον ταυτότητα. Αν η αγορά επιπλών είναι σημαντική, τότε το όνομα είναι ένα. Έπιπλα αγορά Νικέας. Έπιπλα για όλο το σπίτι σε μοναδική ποιότητα και τιμή. 35 χρόνια κοντά σας με μοναδικές λύσεις και προσφορές δικής μας παραγωγής στις διαστάσεις που θες. Κάνε μία από αυτές δική σου και άλλαξε το σπίτι σου. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 210-9211-100 και www.epiplagoranikeas.gr. Έπιπλα αγορά Νικέας. Κάνε την τσέπη σου να χαμογελά. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, που όπου τελείωσα και τη γυμναστική μου, αλλά εμείς εδώ συνεχίζουμε με Μπάρμπαρα Κίρκη και τα κοπελούδια μου, ναι, τα οποία είναι καταπληκτικουάς. Τι κάνεις, Μπάρμπαρα? Καλά. Μία νέα εβδομάδα ξεκινάει, καταπληκτική. Δεν θα κάνουμε σήμερα εκπομπή. Πριν να μπούμε, λοιπόν... Λοιπόν, άκου, μέχρι, επειδή η εβδομάδα αυτή είναι λίγο έντονη, πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί. Έχω ετοιμάσει, γιατί άντε λεούς, εμείς είχες ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη επαγγελματικό, αλλά έχουμε ετοιμάσει τα ζώδια της εβδομάδας. Πάμε να δούμε τα ζώδια της εβδομάδας από την άντε λεούση και επιστρέφω για να κλείσω με Μπάρμπαρα Κίρκη με πολύ ωραίο θέμα, πραγματικά
μολύβι και χαρτί, δώστε σημασία πώς μπορείτε να εξυψώσετε το ηθικό, θα έλεγα. Ε? Ναι. Να βοηθήσετε ή ποιες εκφράσεις μένουν. Τέλος πάντων, για τους μικρούς μας τετράποδους φίλους. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο μετά τα ζώδια. Πάει το μυαλό σου. Άντα Λεούση εδώ κοντά μας. Για τα ζώδια της εβδομάδας, έτσι λίγο για να κάνουμε μια μικρή διακοπή, όμως τα ζώδια είναι απαραίτητα και να επανέλθουμε. Ειλικρινά, δεν πάει το μυαλό σου πώς φτάνεις σε λίγο, τελειώνει και αυτός ο μήνας, εντάξει. Πάμε για Πάσχα. Πάμε για Πάσχα, σε δύο εβδομάδες είναι μεγάλη εβδομάδα μετά. Απίστευτο. Όντως. Απίστευτο πώς περνάει έτσι ο καιρός τόσο όμορφα. Παρόλες τις δυσκολίες, τα μέτρα, τις καταστάσεις. Το έχουμε συνηθίσει ίσως. Ναι, ίσως νομίζω ότι έγινε μια ρουτίνα καθημερινότητας που δεν σου κάνει πια εντύπωση. Εμένα θα μου κάνει εντύπωση όταν θα σε πάρω και θα σου πω άντα πάμε για ποτάκι. Θα αρχίσεις να μου πεις τι λες ρε τρελέ, πού να πάμε. Ανοίξανε. Τι έγινε ρε τρελέ, πού θα βγούμε. Είναι τρομερό, ε. Δηλαδή την καθημερινότητα, τα καθημερινά και απλά, τα έχεις πλέον ως κάτι που θα μου κάνουν εντύπωση. Για να μου πεις να σου πω, έχω κανονίσει τραπεζάκι, πάμε ένα Βέρτι. Τι, Λάντε, τι τραγουδάει, αυτό. Πού είναι. Μέχρι πρώτη όσο άκουγα στο αυτοκίνητο. Στο ραδιόφωνο, στο YouTube. Λοιπόν, καλά εντάξει, εγώ άμα θέλω τους φέρνω και σπίτι μου να μου τραγουδήσουν. Ναι, ναι. Εντάξει τώρα, δεν, το ξέρεις τώρα αυτό. Άλλο κομμάτι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα τουλάχιστον, εγώ είδες και τα άσπρα μου και τα καλοκαιρινά σου, εσύ έχουμε μπει σε ένα άλλο κλίμα. Vinyl Art Clothing, new collection, please. Αλλά, να σου πω, τώρα τι γίνεται αυτή η εβδομάδα, ή εγώ μόνο χαίρομαι, Πενάει, ή αυτό που λέμε, μόνο εσύ χαίρεσαι. Όχι, όχι, είναι ωραία αυτή η εβδομάδα. Περνάει σήμερα ο Ερμής τώρα. Τώρα αυτό το μήνα θα γίνουν όλα, άντε να τελειώνουμε. Σιγά σιγά. Άντε, αλλά... πόσο σιγά σιγά. Σιγά σιγά γίνεται η αγκουρίδα μέλη. Μη θες να γίνουν όλα μπαμπαμ. Είναι ο μήνας καλός όμως. Είναι καλός οι γενικές γραμμές. Εντάξει, είναι και το Πάσχα αυτό λέμε. Είναι και ο μήνας που μπαίνουμε στο Πάσχα ουσιαστικά. Οπότε ξέρεις, χαλαρώνουμε και λιγάκι. Αντιμετωπίζουμε λίγο τις καταστάσεις με τις γιορτές. Οπότε ξέρεις. Ναι, λίγο... ναι, το κατάλαβα. Ωραία, για πάμε να δούμε και θα καταλάβω εγώ από την εισαγωγή σου πω πόσο καλή είναι η εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα ο Ερμής περνάει στον Ταύρο, φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με την πραγματικότητα και κάνοντάς μας περισσότερο ρεαλιστές. Mm-hmm. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε ιδέες και σκέψεις, αλλά και να βρούμε εναλλακτικές λύσεις σε ό,τι μας απασχολεί. Δίνει σάρκα και οστά στις ιδέες, τα σχέδια, στους στόχους μας. Επίσης, στις 23, ο Άρης περνάει στον καρκίνο, κάνοντάς μας υπερευαίσθητους, καθώς σε αυτή τη θέση είναι σε πτώση. Όμως θα είσαστε αρκετά φιλόδοξοι και αποφασισμένοι να εργαστείτε σκληρά, θα λειτουργείτε υπερπροστατευτικά απέναντι σε οικογενειακά και αγαπημένα πρόσωπα και καλό θα είναι να προσέξετε να μην το παρακάνετε και τους κάνετε να σφιχτιούν. Πάμε να δούμε ένα-ένα λίγο τα ζωδιάκια μας. Τα κριάρια μας. Μην πληγώνετε με τη συμπεριφορά σας. Μην περιμένετε από τους άλλους να λύσουν τα δικά σας προβλήματα, γιατί αν εσείς κάθεστε απαθείς απέναντι σε αυτά, είναι λογικό πως οι άλλοι δεν θα μπουν καν στον κόμπο να σας στηρίξουν. Θα υπάρξουν ανακατατάξεις σε προσωπικό επίπεδο και αυτό που θα σας χαρακτηρίζει έντονα, εκτός από την υπεραισιοδοξία σας, θα είναι η υπερβολή. Συγγνώμη λίγο, υπεραισιοδοξία. Υπεραισιοδοξία, ναι, με κόλλησα. Δεν πειράζει. Καμιά φορά ξέρεις οι λέξεις. Βλέπω εδώ, τώρα έχω ερωτήσεις να σου κάνω, για λέγε. Οι τάβροι μας ασχοληθείτε σε προσωπικό επίπεδο. Βρείτε τρόπο να διατηρήσετε μια σταθερή πορεία που να μην έχει πολλούς ελιγμούς για να μην χάσετε το αρχικό σας στόχο. Βρείτε τις ισορροπίες σας και κάντε μια νέα αρχή όπου τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά όσο θα θέλατε. Θα έχετε την ευκαιρία να αποκαταστήσετε σχέσεις που πέρασαν κρίσεις και να διορθώσετε λίγο τα λάθη σας. Δίδυμοι, μη ζητάτε συγγνώμες από λάθος άτομα. Σταματήστε να κλείνετε την πόρτα στην τύχη σας για να μην παραπονιέστε πως τίποτα δεν πάει καλά. Αισιοδοξία έχετε και μάλιστα κάποιες φορές περισσότερο από ό,τι χρειάζεστε. Εκμεταλλευτείτε την λοιπόν σωστά για να προωθήσετε την καριέρα σας, τα οικονομικά σας και κυρίως την προσωπική και συναισθηματική σας ζωή. Καρκίνη. Μην μετανιώνετε για ό,τι δεν κάνατε. Μην περιμένετε όλα να γίνουν από μόνα τους, χωρίς να βάλετε κι εσείς λίγο το χεράκι σας. Οι συναισθηματικές ανάγκες φαντάζουν στα μάτια των ατόμων που θέλουν να σας πλησιάσουν σαν ένας δύσκολος γρίφος, αφού θέλετε να απολαμβάνετε την ανεξαρτησία και την ελευθερία σας.
αλλά τους φέρετε και λίγο συνέχεια κοντά σας. Λιονταράκια μας, αλλάξτε δρόμο αν βρίσκεστε σε αδιέξοδο. Πρέπει να κάνετε παραχωρήσεις εάν νιώθετε δυνατά αισθήματα και θέλετε να μπουν ουσιαστικά στη ζωή σας. Χρειάζεται τόλμη για να παραδεχτείτε ότι έχετε ανάγκη στη ζωή σας να βρείτε ανθρώπους με τους οποίους θα μπορείτε να αναπτύξετε σημαντικές σχέσεις και σίγουρα έχετε για να κάνετε ένα από τα όνειρά σας πραγματικότητα. Παρθένη μας. Περιμένετε τώρα να δω πώς θα είναι αυτή η εβδομάδα. Ό,τι και να αποφασίσετε, αγαπημένη μας Παρθένη, δεν θα βγείτε ζημιωμένη. Έλα, μισό, αποδέχομαι και δέχομαι. Εντάξει. Έτσι. Είσαστε του ρίσκου η Παρθένη, πάντα. Ναι, αλήθεια, ο Παρθένος είναι του ρίσκου. Πάντα. Και γιατί παραμένει Παρθένος. Έτσι. Του αρέσει. Είναι της Είναι κατ' επιλογή. Είναι κατ' επιλογή. Εντάξει. Οκ. Για πες. Εγώ τις αγαπάω πολύ τις Παρθένους, εξής. Είχα και μπαμπά Παρθένο, είναι και ο αδερφός μου Παρθένος, αλλά γενικά έχω μια... Σ' αρέσουν οι Παρθένοι, ε. Ναι, ναι. Mm. Δεν σας χρειάζεται να κυνηγάτε την πρόσκαιρη διασκέδαση και το ξέρετε καλά. Απελευθερωθείτε από τα καθημερινά, ανοίξτε λίγο τα φτερά σας, ιδιαίτερα στον έρωτα. Βγείτε έξω, διασκεδάστε, φλερτάρετε και επικοινωνήστε με σκοπό να καταλήξετε σε μια ρομαντική, όμορφη και ουσιαστική σχέση. Είναι η εβδομάδα λοιπόν που είναι καλό να ερωτευτούν οι Παρθένοι. Η ζυγή μας. Πάρτε σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις. Τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος είναι αρκετά κοντά σας και κάνουν ό,τι μπορούν για να σας δείξουν και να σας αποδείξουν ότι ενδιαφέρονται για εσάς. Σε επαγγελματικό επίπεδο, αφήστε τους συνεργάτες σας να σας εκθέσουν τις απόψεις τους, γιατί μέσα από τις ιδέες τους θα βοηθηθείτε ιδιαίτερα στα μελλοντικά σας σχέδια. Σκορπιοί, ασχοληθείτε με τις σχέσεις σας. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές στις σχέσεις σας με τους άλλους που εσείς οι ίδιοι προκαλέσατε. Όμως, αν θέλετε να διατηρηθούν κάποιες από αυτές, δεν πρέπει να κάθεστε αμέτωχοι σε ό,τι συμβαίνει γύρω σας. Εάν έχετε την απέτηση από τους άλλους να σας δείχνουν περισσότερη κατανόηση, θα πρέπει να κάνετε κι εσείς το αντίστοιχο. Τοξότες. Ανασυνταχθείτε με καθαρό μυαλό. Μην καταναλώνετε τις δυνάμεις σας άσκοπα. Θα επηρεαστείτε σωματικά και ψυχικά με αρκετές δόσεις ταλαιπωρίας. Μην απομονώνεστε και αποξενώνεστε, παίζοντας το ειδική για όλα. Είναι σίγουρο πως ακόμα και αν αυτή τη στιγμή νιώθετε πλήρης στην πορεία, θα χρειαστείτε ένα χέρι να κουμπίσετε για να στηριχτείτε. Εγώ κεράκια μας. Θα επιτύχετε ό,τι σας φαίνεται κατόρθωτο. Ένα λεπτό, παιδιά. Παιδιά, ένα λεπτό. Συγγνώμη λίγο, άντα μου. Κατοχυρώθηκε. Ένα λεπτό. Δέχομαι. Και αποδέχομαι. Δέχομαι. Έστειλα 4 δέχομαι σήμερα. Έτσι, μπράβο. Δεν πιστεύω να είναι πρόταση γάμου και μας το κρύβεις. Όχι, καταρχήν αυτό θα το έχεις προβλέψει. Προβλέπεται γάμος για μένα φέτος. Το πρόσωπο άγχος λοιπόν που θα δημιουργηθεί από την υπερβολική σας προσπάθεια να αντιμετωπίσετε αυξημένες απαιτήσεις θα επιβαρύνουν λίγο τον οργανισμό σας. Καλά, αυτό εάν το έχουμε συνηθίσει. Θέλετε λοιπόν πραγματικά να βοηθήσετε τον εαυτό σας. Έτσι κι αλλιώς με χάπια διατηρούμε. Δεν το πιστεύω αυτό. Πλάκα κάνω. Εννοώ ότι έχω καλές αντοχές. Αν θέλετε λοιπόν πραγματικά να βοηθήσετε τον εαυτό σας, ελάτε πιο κοντά, ιδιαίτερα με ανθρώπους που αγαπάτε, μιλήστε και βγάλετε φοβίες που νιώθετε για να ξελαφρώσετε. Και πάμε και στους υδροχόους μας. Οι σχέσεις σας θα είναι περίφημες. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα χρειαστεί να αναλάβετε υποχρεώσεις τρίτων που δεν θα ανήκουν στις αρμοδιότητές σας. Αλλά όσο και αν νιώθετε κουρασμένοι, θα τα καταφέρετε και θα ανεβάσετε το περισσότερο προφίλ σας σε άτομα κύριους που θα δουν τις ικανότητές σας. Και τα ψαράκια μας, λειτουργήστε με τους ίδιους ρυθμούς. Βελτίωση θα παρουσιάσουν τα επαγγελματικά σας, παρόλο που οι συνεργασίες σας θα σας δυσκολέψουν εν μέρη. Και μια νέα ιδέα θα παίξει σημαντικό ρόλο που θα σας δείξει πόσο ακριβώς υστερείτε σε κάποια πράγματα. Δείτε τις σωστές κατευθύνσεις στις δραστηριότητές σας και μετά προβείτε σε κάποιες αλλαγές.
Πάρα πολύ ωραία. Και όχι ωραία εβδομάδα. Δεν λέω επειδή εμένα τώρα μου πες για τους Παρθένους και τους Εγώκιους, γιατί τα δύο κοιτάω εγώ, ότι θελήσουμε θα το καταφέρουμε κτλ. Αλλά γενικότερα και για τα άλλα ζώδια. Δεν είδα κάπου να λες. Εντάξει, τώρα το να προσέξεις κάτι και πέραν από τα ζώδια μπορεί να σου πω άντα μου μια χαρά, αλλά εντάξει, πρόσεχε. Κατάλαβες τι λέω. Είναι κάτι μέσα στην καθημερινότητα, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έχουμε την είσοδο των δύο πλανητών, του Ερμή και του Άρη, στον Ταύρο και στον Καρκίνο, όπως αναφέρθηκα. Όπου κάθε είσοδος ενός πλανήτη σε ένα ζώδιο πάντα φέρνει νέα ξεκινήματα σε πράγματα. Ειδικά στη θέση του ζωδίου που βρίσκεται, δηλαδή σε ποιες μοίρες είναι, ανάλογα με το προσωπικό μας οροσκόπιο πάντα. Καλό είναι να τα κοιτάμε αυτά για να μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Αυτά που λέμε τώρα εμείς εδώ πέρα κάθε εβδομάδα ουσιαστικά είναι ένα γενικευμένο. Ναι, μάλιστα. Παίζει ρόλο δηλαδή ο Ερμής του κάθε ανθρώπου που είναι, ο Ταύρος. Ο Άρης, είναι οι καθημερινοί μας πλανήτες αυτοί που πρέπει να τους κοιτάμε ουσιαστικά για να μπορούμε να λειτουργούμε είτε σε επικοινωνία είναι αυτό, σε νέα σχέδια, σε στόχους, σε επαγγελματική δυνατότητα, όπως και στα αισθηματικά βέβαια. Αχ, μία ωραία εβδομάδα. Νομίζω ότι η επόμενη είναι η μεγάλη εβδομάδα. Mm-hmm. Απίστευτο. Βέβαια και τη μεγάλη εβδομάδα εμείς θα πούμε τα ζώδια, μάλλον για το Πάσχα πώς θα το περάσουμε. Ναι, έτσι, γιατί θα έχουμε και τα τσουρέκια μας, θα έχουμε και τα πράγματά μας, θα είμαστε διαφορετικά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντα μου. Σε αποδεσμεύω λόγω των προσωπικών ραντεβού, των τηλεφωνικών που έχεις, που είναι κλεισμένα ραντεβού πλέον εδώ και πάρα πολλούς μήνες με τηλέφωνο, Messenger, Internet, Viber, όλες οι ή δορυφόρος. Σε λίγο μπορεί να στέλνεις και με περιστέρι, αν θες να γράφεις την τέτοια και να το βάζεις στο στόμα, να το πηγαίνεις στο άλλο σημείο. Λοιπόν, αποδεσμεύω Άντα Λεούση και συνεχίζω αυτή την εκπομπή. Break, παρακαλώ. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Εκεί που η ομορφιά συναντά τη φύση υπάρχει ένας θησαυρός με το όνομα MC Biocosmetics. Οι MC Biocosmetics με τη Messenia Cannabis δημιούργησαν τα φυσικά καλλυντικά προϊόντα βιολογικής cannabis για πρόσωπο και σώμα. Με τα 100% βιοσυστατικά σε ενισχυμένη περιεκτικότητα, αποκτάς και πάλι την νεότητα και την ομορφιά που πάντα ήθελες. Ορό προσώπου και σώματος, 24-ωρη κρέμα και μπάλες αρωματοθεραπείας μπάνιου θα βρεις στο www.mcbiocosmetics.com, γιατί η ομορφιά έχει πλέον ταυτότητα. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, όλα εντάξει, όλα στη θέση τους, όλα όπως πρέπει να είναι, γιατί είχαμε έτσι ένα μικρό ατυχηματάκι, αλλά που το λύσαμε. Βέβαια, κλείνουμε την πρώτη μέρα της εβδομάδας με πολύ ωραία μηνύματα, με μοναδικό συνέστημα την αγάπη, την πίστη και την αφοσίωση. Ναι. Γιατί οι εκφράσεις και οι λέξεις και οι προτάσεις και όλα αυτά που θα μου πεις έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και το σκύλο. Τη διαφορά λιγάκι. Τη διαφορά, τα συναισθήματα, τις επιλογές, αλλά και το τι σημαίνει να αγαπάς. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Όποιοι πιο πολύ τους εκφράζουν, για μένα αν πιστεύω, είναι η γνώμη μου αυτό, σε αυτά που θα πούμε, στους περισσότερους ανθρώπους που θα τους εκφράζουν αυτά, τότε πραγματικά αγαπάνε τα ζώα. Μάλιστα. Έτσι εγώ μπορώ να
κρίνω. Δηλαδή, κάνουν και μια αυτοκριτική ο καθένας μόνος του. Mm-hmm. Αν τον εκφράζουν αυτά, τότε πραγματικά αγαπάει τα ζώα και τότε πραγματικά είναι και ένας καλός άνθρωπος. Γιατί για μένα μετά δεν είναι. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από το πρώτο. Ναι. Αν δεν υπάρχουν σκύλοι στον παράδεισο, τότε όταν πεθάνω, θέλω να πάω όπου πήγαν και εκείνοι. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Δηλαδή, εδώ βλέπεις την αφοσίωση, την πίστη και την αγάπη. Ακριβώς. Εκείνου που το λέει. Ναι. Γιατί ακόμα και στην κόλαση που, ναι, αποκλείεται, ναι, λες, δεν με νοιάζει που θα πάω, εκεί που ήταν αυτή. Αυτό, ναι, δηλώνει αφοσίωση. Και αυτό δηλώνει αγάπη. Ένα πράγμα αγάπη που ένας άνθρωπος δεν ξέρω αν θα το πει εύκολα. Όχι. Και αν θα το αισθάνεται. Όχι, δεν θα το πούμε για τον άλλον άνθρωπο. Αυτό λέω. Ναι, ενώ για τα σκυλάκια, γιατί είναι αυτή η αγάπη, η ενιδιοτελής αγάπη, όλο αυτό που σου προσφέρουν στη ζωή σου, γιατί σου προσφέρουν μόνο χαρές, δεν σου προσφέρει τίποτα. Η μόνη λύπη που μπορεί να σου προσφέρουν είναι το να αρρωσταίνουν και φεύγουν από τη ζωή. Μόνο αυτή είναι η λύπη. Ναι. Καμία άλλη. Ναι, γιατί θέλω να σου πω ότι αυτά το μόνο που θέλουν τι είναι. Μία παρέα, αγάπη, ένα φαγητό, αγάπη, μία συντροφιά, μία προστασία. Αυτό. Δεν ζητάνε κάτι. Όχι. Ούτε στο σχολείο να πάνε, ούτε λεφτά για να βγουν ούτε διασκέδαση. Ούτε τα ακριβά τους, ούτε εμείς ακριβά, τους τα αντίθετα. Ένα σκυλί, είτε είστε σημαίνεις, να σου το πω και έτσι, και εκεί φαίνεται η πραγματικά, η μεγάλη, πώς να σου το πω, αγάπη, λύτρωση και αγάπη που μπορεί να έχεις μέσα από ένα ζώο. Εάν μένεις σε μία βίλα των 1000 τετραγωνικών και αν μένεις σε μία παράγκα... Άστεγη ή άστεγη που έχουν ο σκύλος θα το καταλάβει. Όχι. Θα σε αγαπάει το ίδιο. Είναι δικιά μας, νομίζω, ικανοποίηση το να... Άμα μένουμε σε βίλα, να του έχουμε το καλό το σπιτάκι, για μας το κάνουμε. Ναι, πολύ σημαντικό. Ο μέσος σκύλος είναι καλύτερο άτομο από τον μέσο άνθρωπο. Το πιστεύω. Κι εγώ. Το πιστεύω. Κι εγώ. Γιατί ένας μέσος σκύλος δεν έχει να σου κάνει και κάτι. Ναι. Ένας μέσος άνθρωπος μπορεί να σου κάνει και κακό. Μπορεί να σου κάνει πολλά. Ναι. Λαμβάνω και πολλά μηνύματα τώρα γι' αυτά. Αν μαζέψεις ένα πεινασμένο σκυλί και του προσφέρεις μια καλή ζωή, δεν θα σε δαγκώσει. Αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα σε ένα σκύλο και έναν άνθρωπο. Δυστυχώς. Οι άνθρωποι είναι αχάριστοι, δυστυχώς. Τους φροντίζεις, τους δίνεις αγάπη, τους δίνεις αυτό που λέμε, βάλ' το και σε εισαγωγικά, ένα πιάτο φαγητό, mm-hmm, και μετά σου τη φέρνουνε. Ναι, καλά. Και να μην τους έχεις βάλει και μόνο ένα και καθημερινά να τους ταΐζεις. Ναι, 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 ναι. Θα σου τη φέρνουνε. Ναι. Το σκυλί... θα και... σε ευγνωμονεί για πάντα. Ναι. Και να το ταΐσεις σήμερα. Και μετά από 10 μέρες να του ξαναδώσει σημασία, πάλι θα κουνάει την ουρά του και θα τρέχει. Ναι. Ο άνθρωπος, αν τον μάθει σήμερα και αν δεν του δώσεις, θα σε γράψει, θα σε ξεχάσει ή θα στην πει κιόλας. Καλά, αχαριστία, ό,τι πιο άσχημα συναισθήματα. Εμένα καλέ το λες. Εμείς εδώ πέρα ταΐσαμε και γίνανε 150 κιλά από τα πόδια μας και από τα χεράκια μας ταΐστηκανε και είναι η αχαριστία. Να το. Άρα αυτό κολλάει. Βάζουμε και ένα ίσον, υβελάκι, τουκ 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 τουκ. Δεν υπάρχει καλύτερος ψυχίατρος στον κόσμο από ένα κουτάβι που γλύφει το πρόσωπό σου. Ναι. Ηρεμία. Ηρεμία. Κλαις. Έρχεται και σε γλύφει. Είσαι χαρούμενος πάλι, έρχεται πάλι και σε γλύφει. Μα είναι η ανταπόδοση αυτό που παίρνεις και η ενέργεια. Ακριβώς. Εγώ ξέρεις πόσες φορές έχω γυρίσει σπίτι και είμαι τρομερά κουρασμένος, τρομερά εκνευρισμένος, τρομερά αγχωμένος και με το που θα τρέξω κούκια αγκαλιά μου και απλά ανοίξω την τηλεόραση, χωρίς δεν θέλω να δω κάτι, ναι, ναι, δεν κοιτάω καθόλου τηλεόραση, τον χαϊδεύω και μετά είμαι μια χαρά και το έχω ξεχάσει όλα. Ναι, το πιστεύω. Γιατί και εγώ είναι αυτό. Ναι, και εγώ αυτό. Μην δέχεσαι το θαυμασμό του σκύλου σου σαν αποκλειστική απόδειξη του πόσο υπέροχος είσαι. Γιατί, όχι, θα το εξηγήσουμε. Βασιστόχαστο, ναι, να το εξηγήσουμε. Αυτό, ναι. Ότι ο σκύλος σου σε βλέπει Θεό. Ναι, όπως και να είσαι. Όπως και να είσαι. Άρα δεν λέμε, α, εντάξει, ο σκύλος μου με βλέπει, α, εντάξει, είμαι Θεός, είμαι υπέρ. Στα μάτια του, και άσχημος να είσαι, και κουκουβάγια να είσαι, είσαι Θεός. Είναι όπως η κουκουβάγια που βλέπει το παιδί της πανέμορφο. Μπράβο, ακριβώς. Κατάλαβες. Ναι. Αναλογίζεστε ποτέ τι θα σκεφτόταν η σκύλη για μας. Εννοώ.
να είμαστε γυρνώντας από τον Μπακάλικο με την πιο καταπληκτική Λία Κοτόπουλο Χοιρινή, μισή Αγελάδα, πρέπει να σκέφτονται ότι είμαστε οι σποδιότεροι κυνηγοί της γης. Θα ήταν λίγο χιουμοριστικό. Ναι. Και καλά ότι, ναι, είμαστε κυνηγοί και του φέρνουμε φαγητό. Ναι, υποθετικό είναι αυτό. Υποθετικό, είναι, ναι, χαζούλικο λιγάκι. Ναι. Είναι, Μπαρμπάρα, τι είναι? Χαζούλικο. Εν τω μεταξύ, η Μπαρμπάρα δεν είναι μόνο ότι κάνει χαζούλικο. Το κάνει όσο να μιλάει χαζούλικο. Είναι σαν και αυτό που κάνουμε στα μαθήματα, στην ορθοφωνία. Μη, α, ε, και κάνουμε και αυτό με το χέρι. Έτσι είναι, γιατί είναι η νότα που ανεβαίνει η κλίμακα. Το λέω, ρε παιδί μου, για κάποιους, εντάξει, γιατί έχουμε σπουδάσει και η ορθοφωνία. Ε, εντάξει, να κάνουμε, τώρα έχουμε κάποια ταλέντα. Γιάννη, γιατί με κοιτάς με μια απορία? Είμαι μεγάλο ταλέντο. Και εδώ κολλάει και το τραγούδι της Κοκκίνου. Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη. Αχ, είναι πολύ ωραίο. Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη. Ναι, ναι, με ένα δικό σου φιλί. Αυτό όλο πάντα, το έχουμε ξαναπεί, μου ξεκινάει από εκεί. Δεν είναι έτσι, λέει. Με ένα γλυκό σου φιλί με έχει στείλει. Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη. Πάντα όμως το ξεκινάμε από, ναι, το μεγάλο ταλέντο στα χείλη. Ναι. Και δεν ξέρουμε πώς συνδέεται και μετά. Ναι, δεν το ξέρουμε το. Τακ, τακ. Λοιπόν, ο λόγος που ένα σκύλος έχει τόσους φίλους είναι ότι κουνάει την ουρά του αντί για τη γλώσσα του. Σ' αρέσει. Κάνε ένα explain, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό θα σου το εξηγήσω ως εξής. Ναι. Οι άνθρωποι είναι πολύ γλύφτες. Πολύ. Το καλό είναι ότι οι περισσότεροι, εκεί που φτύνουν γλύφουν και εκεί που γλύφουν θα τους φτύσουν. Φοβερό. Να καταγραφεί και αυτό πρέπει να το να καταγραφεί, έτσι κι αλλιώς καταγράφεται. Εκπομπή είναι, ναι, στον αέρα βγαίνει, μπορείτε να μπείτε μετά στο YouTube, στο κανάλι Αλέξανδρος Πετρίδης. Γιάννη, φέρα μου να το γράψω, Γιάννη. Γιάννη, ένα λεπτό, φέρα μου να το γράψω στα πρακτικά. Να καταγραφεί την ημέρα εδώ, και εδώ την ημερομηνία θα παίξει, ναι, ρόλο. Γιατί αυτό είναι και στο κανάλι στο YouTube, οπότε όλα καταγράφονται. Άλλωστε, πολλοί έχουν χάσει τον ύπνο τους για να βλέπουν τις εκπομπές μας στο YouTube. Τέλος πάντων, η όλη είναι την ημέρα και την ώρα. Και ξαναλέω, εκεί που γλύφουν φτύνουν και εκεί που γλύφουν θα τους φτύσουν. Να βάλω και τη τζούφρα μου, γιατί το μπαμπάς μου έλεγε την υπογραφή σου, αγόρι μου, και κάποια πράγματα και να το προσέχεις γενικότερα, ναι. Πού το βάζεις. Βεβαίως. Λοιπόν, αλήθεια, εγώ δεν υπογράφω συχνά, να ξέρεις, αλλά όταν υπογράψω, δεν σε σώζει ούτε ο συμβολογράφος του συμβολογράφου. Άρα ξέρεις που βάζεις την υπογραφή. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο. Οι σκύλοι αγαπούν τους φίλους τους και δαγκώνουν τους εχθρούς τους, σε αντίθεση με τους ανθρώπους που είναι ανίκανοι για ατόφια αγάπη και πάντα πρέπει να αναμειγνύουν την αγάπη και το μίσος. Ξαναδιάβασέ μου το μία αυτό. Οι σκύλοι αγαπούν τους φίλους τους και δαγκώνουν τους εχθρούς τους, σε αντίθεση με τους ανθρώπους που είναι ανίκανοι για ατόφια αγάπη και πάντα πρέπει να αναμειγνύουν την αγάπη και το μίσος. Μ' αρέσει. Και είναι βέβαια και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που δεν έχουν καθόλου αγάπη. Και τι παίζει και αυτό, ε? Καλά, εννοείται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αγαπάνε ακόμα ούτε τα έντερα τους. Ούτε τον ίδιο, ακριβώς, λοιπόν, τον ίδιο στον εαυτό. Και τους κυριεύει το μίσος. Και προσποιούνται ότι αγαπούν. Ναι. Δεν σου λέω βέβαια για αυτούς που προσποιούνται και ότι αγαπιόνται. Αυτή είναι η κατάντια του αιώνα. Καλά, να προσποιείς ότι αγαπάς, άντε πάει, πες να το καταπιώ. Αλλά να προσποιείς ότι αγαπιέσαι, αυτό είναι κατάντια, αδελφάκι μου. Καλά, εντάξει. Έχουμε και άλλο. Έχουμε άλλο ένα. Ο λόγος που το έλαβες αυτό είναι ότι οι σκύλοι μυρίζουν τους καλούς ανθρώπους από ένα μίλι μακριά. Να ξέρεις αυτό, πώς λένε, που κουνάει την ουρίτσα, του μιλάς. Εγώ δεν κουνάει... το έχω πει, ναι, ότι ο Κούκκι, όταν περάσουμε από κάποια μπαλκόνια που είναι κάποιες που δεν τις θέλω καθόλου. Δηλαδή εννοώ ότι, ρε παιδί μου, πες ότι στη γειτονιά μου έχουμε... Όπως και το σεισμό επίσης, αλλά δεν το γράφει, σπίτια, αλλά το εντάξει λέω. Γύρω-γύρω τα πολύ κοντινά, ναι, μου. Υπάρχουν 2-3 μπαλκόνια, δηλαδή, που αυτές που μένουν εκεί, είναι, δηλαδή, τι να σου πω, είναι πιο περίεργες, πιο... Δηλαδή, εγώ απορώ πώς κάνουν και με τα ίδια τους τα άντρα κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο Κούκκι, όταν περάσω από αυτή την πολυκατοικία και αυτή η τύχη να βγει στο μπαλκόνι, που δεν είναι και στον πρώτο να τη βλέπει, στο εσόγειο, ξέρεις. Γαβγίζει αρκετά. Γαβγίζει.
δεν τη θέλει και που την αισθάνεται πάνω. Αυτή η γυναίκα έχει, ξέρεις, έχει κάνει κακά πράγματα, ας πούμε, σε κάποια ζωάκια, είναι κακός άνθρωπος γενικά. Είναι κακομούτσουνη έτσι κι αλλιώς. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι κακομούτσουνη. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι είναι μόνο κακομούτσουνη, είναι και πιστεύω είναι και κακιά. Δηλαδή ο Κούκι την καταλαβαίνει τους κακούς ανθρώπους, τους καταλαβαίνει και από το απέναντι. Καμιά φορά, περνάει κάποιο. Ρε παιδί μου, είμαι στο δρόμο, εντάξει, και βγάζω στο Κούκι Βόλτο. Και περνάει μια κυρία ή ένα κύριο. Που δεν την ξέρει, δεν τον έχει. Δεν είναι από τη γειτονιά, έχει κατέβει, λέμε, από το λεωφορείο και πάει κάπου επίσκεψη. Και ενώ έχουν περάσει πέντε από τη στάση, ο Κούκι δεν είναι σημασία. Περνάει αυτή. Που και αυτή πάει, ας πούμε, προς κάποια πολυκατοικία και γαυγίζει. Καταλαβαίνω ότι ξαφνικά όταν περάσουν 10 και δεν γαυγίζει και στον 11 το γαυγίζει και σηκώνομαι για να δω που γαυγίζει, γιατί δεν κοιτάω όποιος περνάει, δεν με ενδιαφέρει, δεν μου μιλάνε και δεν κοιτάω. Δηλαδή, με καταλαβαίνεις τώρα λίγο το. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι και την κοιτάω. Αυτή που θα κοιτάξω είναι η κακομούτσουνη ή η γεροντοκόρη ή είναι άμυτη, είναι μόνη ναι, της. Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι χωρίς μύτη, κατάλαβες. Ναι, ναι. οπότε λέω, ρε εσύ, πώς γίνεται αυτή που θα γαυγίσει να είναι μια που, που πηγαίνει έτσι. Λέω, δεν είναι τυχαίο, ρε Μπάρμπαρα. Δεν γιατί δεν γαύγισες στις προηγούμενες τρεις κυρίες που περάσανε. Γιατί μυρίζει την κακία. Άρα έτσι καταλαβαίνετε. Και εσείς γύρω από μένα που θα περνάτε, όταν σας γαυγίζει ο Κούκης, ότι μέσα μου είναι σαν να σας λέω ότι είστε κακομούτσουνες. Και σας το λέω και από την εκπομπή μου. Σ' όποιες γαυγίζει ο Κούκης. Όχι μόνο γυναίκες, και άντρες υπάρχουν. Ναι, καλή και κακομούτσουνη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Μπάρμπαρα Κίρκη. Απλά με λίγα λόγια θα ήθελα να πω τα ζώα ψηλά. Ναι, εννοείται. Ναι. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με άλλους συνεργάτες, άλλα θέματα, άλλη καταπληκτική άζ εκπομπή. Μία εβδομάδα ξεκίνησε με τις καλύτερες των προδιαγραφών. Μείνετε κοντά μας γιατί εδώ είμαστε.